Έχοντας γνώση, γερά νεύρα και υπομονή, πρέπει να συμπληρώσουν φέτος τις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι και γερό πορτοφόλι όταν έρθει η ώρα της πληρωμής. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει τραγικά, η φοροαπαλλαγή είναι ήδη προς κατάργηση και ουσιαστικά, αν τη γλιτώσουν κάποιοι φέτος και δεν χρειαστεί να πληρώσουν, σίγουρα θα είναι μετρημένοι. Ακόμα και αυτοί που είχαν τρία παιδιά και είχαν μια μεγαλύτερη ελάφρυνση αυτή τη στιγμή, δεν έχουν αυτή την ελάφρυνση, αλλά θα έλεγα ότι έχουν μια σημαντική επιβάρυνση. Γενικότερα πιστεύω ότι χρειάζεται μια πολύ καλή μελέτη και προσοχή, να μην ξεχάσουμε τίποτα, να κοιτάξουμε όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε ακόμα για να κάνουμε μια δήλωση και να κερδίσουμε κάποιες απαλλαγές ή κάποιες ωφέλειες, γιατί τα καταστατικά θα είναι αρκετά δυσβάσταχτα. Δεν υπάρχει εισόδημα, αλλά υπάρχει αυτοκίνητο ή κάποιο ακίνητο. Ο πέλεκης της εφορίας καραδοκεί και σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να νομίζουν ότι δεν έχουν εισόδημα, δεν θα φορολογηθούν, αλλά με το τεκμαρτό εισόδημα θα υπάρχει μια φορολογία και μάλιστα θα αυξηθεί και μεγαλύτερος αριθμός αποδείξεων από ό,τι εκείνοι νομίζουν. Το TaxisNet να λάβει ως ημερομηνία την 1η-1η-1900. Ενδεχομένως να έχουμε εσφαλμένο καθαριστικό και να κληθεί ο φορολογούμενος να πληρώσει φόρο. Αν τα αρχεία στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες της χώρας είχαν φωνή για να μιλήσουν, σίγουρα θα έλεγαν ότι όσοι γεννήθηκαν την 1η-1η του 1900, ναι, καλά ακούσατε, του 1900, ήταν γραφτό από τα άστρα ή τη μοίρα να ζήσουν πολύ, πάρα πολύ. Μέχρι σήμερα 112 χρόνια, συν κάθε έτος, από εδώ και στο εξής. Υπάρχουν κάποιοι φορολογούμενοι, δεν μπορούν να γνωρίζουν τον αριθμό, αυτό το ξέρει μόνο το σύστημα, που φέρουν αυτή την ημερομηνία γέννηση, 1η-1η-1900. Και είναι πόσων ετών? Έχουν κλείσει ένα αιώνα και. Η παραφωνή αυτή που λέγεται μετάπτωση και που δεν είναι βέβαια σύμπτωση, γιατί αν ήταν θα είχαμε μπει σαν χώρα στο βιβλίο με τα ρεκόρ Guinness, είναι ένα λάθος που ξεκίνησε από τότε που όλα τα δεδομένα και τα προγράμματα των εφοριών μεταφέρθηκαν στο Taxis. Πολλά στοιχεία των φορολογούμενων που έχουν να κάνει με την ημερομηνία γέννησης δεν είχαν υποβληθεί, με αποτέλεσμα το TaxisNet να λάβει ως ημερομηνία την 1η-1η-1900. Άρα λοιπόν ένας φορολογούμενος ο οποίος δεν χρησιμοποίησε ποτέ το μητρό για να πάει να διορθώσει αυτό το λάθος, φαίνεται ακόμα να έχει ημερομηνία 1η-1η-1900. Το θέμα πάντως χάνει την ευχάριστη και αστεία του διάσταση, αν σκεφτεί κανείς ότι φέτος, με τις φορολογικές δηλώσεις και τις φοροεπιδρομές, συνταξιούχοι των οποίων το εισόδημα είναι μέχρι 9.000 ευρώ και είναι γεννημένοι πριν το 1946, έχουν αφορολόγητο 9 και όχι 5.000 ευρώ. Δηλαδή η μοναδική ίσως κατηγορία που δεν θα πληρώσει. Τι γίνεται όμως αν το σύστημα δείχνει ότι ο ενδιαφερόμενος γεννήθηκε 1η-1η του 1900? Το σίγουρο είναι ότι δεν παίρνει παραπάνω χρήματα και υπάρχει πιθανότητα να πληρώσει κιόλας. Από 40 ή 50 ευρώ μέχρι και 400. Τότε ενδεχομένως ο φορολογούμενος να ταλαιπωρηθεί, να έχουμε λάθος στην εκαθάριση και να χρειαστεί συνέχεια να επανέλθει στη ΔΟΗ, να πάει στο Μητρό, να διορθώσει την ημερομηνία γέννησης και να ζητήσει επανακαθάριση. Τότε ενδεχομένως να έχουμε εσφαλμένο καθαριστικό και να κληθεί ο φορολογούμενος να πληρώσει φόρο. Εκείνο πάντως που διευκρινίστηκε σε όλους τους τόνους από τον πρόεδρο των φοροτεχνικών ήταν ότι πλήρη διασφάλιση των φορολογουμένων επιτυγχάνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Πρέπει να πάντα να ελέγχει τη φορολογική δήλωση, να απευθύνονται σε έναν ειδικό, σε έναν φοροτεχνικό, σε έναν λογιστή, έτσι ώστε να είναι σίγουροι ότι η δήλωσή τους εκαθαρίζεται σωστά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.